Είναι αλήθεια ότι σήμερα οι άνθρωποι νιώθουν πολύ αδικία, δηλαδή πεθαίνουν παιδιά αυτήν την ώρα που μιλάμε, γίνονται πολλά ατυχήματα, κάποιοι μπορεί να είναι σε ένα αεροπλάνο και να πέσει την άλλη στιγμή να το έρθει σε το άλλο, ένα τούβλο, τελικά να γίνει κάποιος να μάθει τον καρκίνο του, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μια ασθένεια και να πει εκείνη τη στιγμή γιατί σε μένα. Τελικά, πολύ βασανιστικό αυτό το ερώτημα στον κόσμο σήμερα. Είναι δικαιολογημένο όμως. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ την Εύα. Ζούμε σε ένα ενιαίο σύμπαν. Αυτό που οι Πυθαγόροι πρώτοι είπαν, εν το παν. Και η σύγχρονη φυσική το λέει με ένα παράδειγμα. Όταν μια πεταλούδα κινεί τα φτερά της στο Τόκιο, επηρεάζει το χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ζούμε σε ένα ενιαίο σύμπαν, σε έναν ενιαίο μεγάλο οργανισμό, σε ένα κοσμικό «ον», όπως το ονομάζει ο Πλάτων. Μπορεί κάτι που είναι ενιαίο να αδικήσει τον εαυτό του? Το να αδικηθεί ένας άνθρωπος σημαίνει ότι η ενιαία οντότητα του σύμπαντος αδικεί τον εαυτό του μέσω ενός ανθρώπου που συναποτελεί το σύμπαν. Άρα, καταρχήν, φιλοσοφικά είναι άτοπον. Δεν μπορεί το σύμπαν να στραφεί ενάντια στον εαυτό του. Άρα, το να πλησιάσουμε την ασθένεια ως αδικία είναι η πρώτη και πιο εύκολη λανθασμένη εξήγηση. Θα λέγαμε ίσως κάπως έτσι. Ασθένεια είναι ένα βίο συνοικέσιο του ασθενούς με την αληθινή ζωή. Χάρη στην ασθένεια, ξανακοιτάζεσαι, ξαναξιολογείς, ξαναμετρίασαι και βλέπεις τι πρέπει να κρατήσεις και τι όχι. Τι είναι δικιά σου ζωή και τι είναι ψεύτικη ζωή, την οποία έκανες από μίμηση, από μόδα, από ευκολία, από συνήθεια. Συμπέρασμα, η ασθένεια είναι ευεργεσία σε δύσκολο φάκελο κλεισμένη. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να ανοίξεις το φάκελο. Γιατί, Γιάννη, πιστεύεις ότι σήμερα οι άνθρωποι καταφεύγουν σε κάποια δεκανίκια, δηλαδή μπορεί να είναι το πολύ φαγητό, μπορεί να είναι τα ναρκωτικά, μπορεί να είναι οι παρέες που τους κανακεύουν και τους λένε συνέχεια καλά πράγματα, καλά λόγια, ή απλά χάνονται μέσα σε συζητήσεις οι οποίες είναι μεταξύ του καφέ και του ποδοσφαίρου, της τηλεόρασης, του μνημονίου, της πολιτικής και τέλος πάντων πραγμάτων και των οικονομικών, ας πούμε. Γιατί χανόμαστε σε αυτά τα θέματα? Αξίζει τον κόπο τελικά? Είναι φυσικό αυτό? Δηλαδή αυτό κάνανε και οι προσοκρατικοί, αυτό κάνανε και οι αρχαίοι Έλληνες, δεν ξέρω. Η ζωή διαρκεί ένα δευτερόλεπτο. Και μετά άλλο ένα. Και μετά άλλο ένα. Ζεις στα δευτερόλεπτα που είσαι παρόν. Σε αυτά που δεν είσαι παρόν, δεν είναι δικιά σου ζωή. Άρα γιατί φοβάσαι μην τη χάσεις? Μόλις ασθενήσει κάποιος, μια σοβαρή ασθένεια, όπως η Μαρία πριν ή ο Θανάσης, αναρωτιέται πόσα άπειρα δικά μου, όπως λέει ο φιλόσοφος Σενέκας, η μόνη ιδιοκτησία μας είναι ο χρόνος μας. Πόσα άπειρα δικά μου δευτερόλεπτα έχω σφάξει. Έχω θυσιάσει απουσιάζοντας. Και τώρα πρέπει να είμαι παρόν για να ρουφήξω τα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί οι γιατροί άφησαν 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο. Και αποκτά ονοματεπώνυμο το κάθε δευτερόλεπτο. Είναι ένας φίλος που γνωρίζεις.
αν θα ήθελα κάτι πάνω απ' όλα να περάσουμε, είναι μην αφήνετε ούτε ένα δευτερόλεπτό σας που να μην είστε παρόντες να το ζήσετε. Αυτή είναι η μόνη ύβρις και αν υπάρχει κόλαση, ο μόνος λόγος για να πας είναι αυτός. Σου δόθηκε χρόνος και δεν τον έζησες. Μιμήθηκες, συμβιβάστηκες, κουτσομπόλεψες, σχολίασες στα σύριαλ που παίζονται τώρα στην τηλεόραση, παίρνεις θέση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω, από το χρέος μέχρι το μακεδονικό, και αμελείς τον εαυτό σου. Απουσιάζεις από σένα. Αυτό δεν γίνεται μέσω αντιπροσώπου. Δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή μου μέσω αντιπροσώπου. Είναι το μόνο που δεν μπορώ. Όλα τα άλλα εκπροσωπούνται. Πολλοί λένε ότι ζούμε στον πλανήτη του πόνου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που για τον α ή β λόγο δεν πονάει για κάποιο λόγο. Τελικά ο πόνος είναι φίλος, είναι εχθρός, μπορεί να είναι σύμμαχος, είναι ένα στρατόπεδο που πρέπει συνεχώς να τον έχουμε απέναντί μας, πρέπει να τον αποδεχτούμε, να τον αγαπήσουμε. Τελικά είναι φυσιολογικό να πονάμε. Δεν είναι το κάρμα μας ή αν θέλετε ο δρόμος μας να είμαστε ευτυχισμένοι, δηλαδή ο Θεός δεν μας θέλει ευτυχισμένους, είναι τόσο κακός. Στο ρητορικό κύκλο χρησιμοποιούμε συχνά μία λέξη. Τη λέξη προπόνηση. Προ του πόνου, λέει η λέξη. Δηλαδή, γνώρισε, εξοικειώσου μόνος με τον πόνο. Μην περιμένεις να έρθει ο πόνος να σου χτυπήσει την πόρτα. Δηλαδή, σκληραγωγήσου οικειοθελώς εν ζωή, όντας υγιής, ώστε ακόμα και αν ασθενήσεις, να είσαι προπονημένος. Άρα, ο πόνος είναι ένα ακόμα συστατικό της ζωής τότε. Δεν είναι ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης που ξαφνικά βρίσκεται μπροστά μας και μας αλλάζει τη ζωή. Είναι κάποιος που έχουμε προπονηθεί μαζί. Θα έλεγα ο πόνος είναι η φροντίδα του σύμπαντος προς εμάς. Σκεφτείτε ένα σύμπαν χωρίς πόνο. Θα πέθαινες απότομα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Και αν δεν υπήρχε πόνος, θα μπορούσες να αγαπήσεις. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που αγαπάτε πάρα πολύ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είστε υποψήφιοι να πονέσετε γι' αυτόν. Σωστά. Άρα είναι μια ευεργεσία ο πόνος. Μας αναγκάζει να σκάψουμε, να βρούμε, να εξορίξουμε όλο το κρυμμένο δυναμικό μας, που θα μένει εκεί αχρησιμοποίητο, ανυποψίαστο, αν η ζωή κυλούσε απλώς από τη δουλίτσα στο σπίτι, σε λίγο τάβλι, λίγη τηλεόραση, λίγη θάλασσα. Τα υπόλοιπα τα λέγει το γνωστό τραγούδι. Τι θα ήταν τότε η ζωή χωρίς ένα κατόρθωμα? Γιατί να μην είμαστε ευτυχισμένοι και να υπάρχει πόνος, υπάρχει κάποιος κακός θεός ή κάποια αρνητική δύναμη στο σύμπαν που μας κάνει να πονάμε? Αν υπάρχει ή όχι, είναι θέμα μιας άλλης φιλοσοφικής συζήτησης και πάντως τέτοια θέματα, αν υπάρχει ή όχι Θεός παράδειγμα, δεν μπορούν να απαντηθούν με ναι ή όχι. Όπως λέω πολλές φορές στα μαθήματα. Και το να πεις πιστεύω στο Θεό και το να πεις δεν πιστεύω έχει την ίδια αξία. Γιατί απλώς μας λες τι πιστεύεις. Η πίστη είναι δωρεάν. Πρέπει να γνωρίσεις και τότε να μιλήσεις. Και λίγοι γνωρίζουν, γιατί λίγοι το ψάχνουν. Η πίστη είναι μια εύκολη συνθηκολόγηση. Άρα, αν υπάρχει οποιοδήποτε όν, πρόνοια, που κυβερνά τη ζωή μας,
μας θέλει ευτυχισμένους, αφού έχουμε περάσει τον πόνο που μας αντιστοιχεί. Γιατί? Γιατί μόνο για ό,τι έχεις πονέσει, μπορείς να ανοίξεις και να το κάνεις παιδί σου. Μαλακώνεις. Και τότε επιτρέπεις στη ζωή να σου δώσει το δώρο της. Να χαμογελάς όχι για κάποιο λόγο, αλλά γιατί όλα, έτσι κι αλλιώς, κάθε στιγμή, είναι στη θέση τους. Όπως αυτή τη στιγμή. Πολλοί νιώθουν προδομένοι πολλές φορές από τους φίλους τους. Ο Βαγγέλης από την Τασία, η Κέτη από τον Νίκο. Νιώθουν προδομένοι. Ή γιατί ο εργοδότης τους δεν τους εμπιστεύθηκε και νιώθουν προδοσία. Περισσότερο όμως από τους φίλους. Αυτό είναι ένα συνέστημα φυσιολογικό, δηλαδή οι άνθρωποι γιατί το νιώθουν. Ένας φιλόσοφος θα το ένιωθε. Δεν υπάρχει προδοσία. Η φίλη είναι επιλογή μας. Άρα όταν κάποιος δεν φερθεί όπως τα θέλαμε, κατ' ουσίαν κάνουμε αυτοκριτική. Ο πόνος είναι γιατί επιλέξαμε κάτι που δεν ήταν όπως νομίζουμε. Δεν μπορεί ο άλλος να σε προδώσει. Μπορείς εσύ να προδώσεις εσένα όμως. Να θέλεις άλλα και να επιλέγεις άλλα. Γιατί είμαστε αντιφατικοί όσο είμαστε απροπόνητοι. Το αίσθημα όμως της προδοσίας μπορεί να γεννήσει ασθένεια. Παράδειγμα. Σκεφτείτε κάποιον που για χρόνια νιώθει προδομένος. Οι ορμόνες του κάθε μέρα παίρνουν την εντολή. Είμαστε προδομένοι. Δεν υπάρχει σερατονίνη που παράγεται όταν έχεις ωραίες εικόνες. Όταν μπορώ να δω ένα μέλλον που θα συναντηθώ με ανθρώπους που μου ταιριάζουν. Αν δεν υπάρχει σερατονίνη, δεν υπάρχει ντοπαμίνη. Αν δεν υπάρχουν ντοπαμίνες, δεν υπάρχουν ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες τονώνουν τα λευκοκύτταρα, αυτά που θα αντιμετωπίσουν την ασθένεια. Όταν για χρόνια νιώθω προδομένος, ετοιμάζω μια ασθένεια μέσα μου. Έρχεται μετά η ιατρική, λέει, θα θεραπεύσουμε την ασθένεια. Το αίτιο ποιος θα το θεραπεύσει? Χωρίς συνεργασία ιατρικής και φιλοσοφίας δεν υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει απλώς αλλαγή εξαρτήματος, όπως γίνεται στα συνεργεία. Πας και σου αλλάζουν το χαλασμένο μπουζί. Ο άνθρωπος είναι κάτι πιο περίπλοκο από ένα αυτοκίνητο όμως. Κάποιος που του αλλάζει τη βαλβίδα συνεχίζει να ζει. Αλλά του δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσει να ζει απλώς για να ζει όπως πριν, ή πρέπει κάτι να αλλάξει τώρα? Και ποιος θα το πει τι θα αλλάξει? Το ότι δεν ψάχνουμε την αιτία είναι η προδοσία στον εαυτό μας. Παρόλο ότι ξέρω ότι στα μαθήματά μας διδασκόμαστε ότι δεν υπάρχει χρόνος, θα ήθελα, Επιτροχάδη, να πω μερικά πράγματα που θα διαβάσετε μέσα σε αυτό το τετράδιο εργασίας και σοφίας, που λέει ο Γιάννης Ανδριανάτος. Ο γιατρός πρέπει να είναι θεραπευμένος πριν να γίνει θεραπευτής. Ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει με τη ζωή του το πόσο πόνο χρειάζεται, ακόμα μέχρι να του αξίζει να είναι μόνο ευτυχής. Και θα ήθελα να σταθώ σε ένα που το αγαπώ πάρα πολύ σαν απόφθεγμά σου. Είναι το εξής. Αντί να παίρνεις παυσίπονα, να παίρνεις αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη μου, είσαι έτοιμος? Αν χρειαζόταν να πεθάνεις, να πεθάνεις.
Δεν με είχες προετοιμάσει ότι θα κάνεις τόσο θανατηφόρες ερωτήσεις. Αν χρειάζεται για την επιτυχία της βραδιάς, πες μου το. Άλλωστε, μόνο κάποια στιγμή πεθαίνεις, έτσι δεν είναι? Και αυτή η στιγμή όταν τη συναντήσεις, είναι σαν να την ήξερες εδώ και χρόνια. Η συνάντηση με το θάνατο είναι ακαριαία. Μόνο μαζί του ταιριάζει η φράση. Κεραυνοβόλος έρωτας. Φιλοσοφία είναι να αγαπήσεις το θάνατο και τότε τον κάνεις σύμμαχό σου. Σ' όλους θα έρθει αυτή η στιγμή. Αθόρυβα. Ακροπατώντας στα ακροδάχτυλά του. Όλοι θα νομίζετε ότι ήρθε για το διπλανό. Και ο διπλανός θα νομίζει ότι ήρθε για σας. Είναι η μέρα που ο διπλανός έχει δίκιο. Έτσι πεθαίνουμε, φίλοι μου. Καμιά φορά γελώντας κιόλας. Κάποιοι αρχαίοι φιλόσοφοι, επειδή δεν θέλουν να πεθάνουν με βάση το πότε θα τα αποφασίσει η ζωή, αποφάσισαν να πεθάνουν μόνοι τους. Παράδειγμα, από τα γέλια. Υπάρχει ο χρήσιμος ο στοϊκός, πέθανε από τα γέλια. Οικειοθελής αυτοκτονία μέσω ευθυμίας. Πώς σας φαίνεται? Άρα ο θάνατος δεν είναι κάτι τρομερό. Όση ώρα γίνεται αυτή η παρουσίαση, έχουν πεθάνει κάποια εκατομμύρια συνάνθρωποι μας και έχουν γεννηθεί κάποιοι άλλοι. Το εργοστάσιο δεν κλείνει ποτέ. Το πρόβλημα δεν είναι η διάρκεια της ζωής. Είναι αν πρόλαβες να ζήσεις τη ζωή που στο κέντρο της ύπαρξής σου ήταν γραμμένο ένα μικρό σενάριο. Σαν να λέει κάποιος, από σένα θέλω αυτό, από σένα εκείνο. Εσύ βρες μου αυτό, εσύ πάρε αυτή την εμπειρία και φέρε μου την πληροφορία. Εσύ μάθε μέσα από αυτόν τον πόνο. Όταν νιώθουμε ότι απαντήσαμε στο κεντρικό ερώτημα, κάθε μέρα που κερδίζουμε μετά είναι μόνο ευγνωμοσύνη. Και γι' αυτό λέμε, το πρώτο βήμα για να θεραπευτείτε είναι το πρώτο που έμαθα στη Μαρία όταν ήρθε με το μεταστατικό καρκίνο. Το πρώτο βήμα για να θεραπευτείτε είναι να πεις στην ασθένεια ευχαριστώ με όλο το είναι σου. Μόνο έτσι ακυρώνεται. Όσο την πολεμάς, μεγαλώνει. Γιάννη Ανδριανάτο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να κλείσουμε με μία ερώτηση ακόμα, τελευταία, επειδή είχαν την υπομονή οι κορυφαίοι αυτοί οι γιατροί μας να είναι εδώ ακόμα. Με την εξής ερώτηση. Λες κάπου μέσα στο τετράδιο αυτό, τα νοσοκομεία θα έπρεπε να είναι χαρούμενοι χώροι νέας αρχής και όχι θλίψης για το τέλος. Τι εννοείς? Ασθένησα σημαίνει εν ζωή μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω επανεκκίνηση. Κάθε ασθένεια είναι μια γένα. Κάθε νοσοκομείο είναι ένα ψυχικό μεευτήριο. Απλώς δεν υπάρχουν οι μεευτήρες. Και αυτό ζητάμε. Αυτό ζητήσαμε και στον Άγιο Σάββα με την πρόταση που καταθέσαμε, που ανέφερε νωρίτερα η Μαρία. Ζητάμε με ευτήρες ψυχής. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Σως. Ο μισός πληθυσμός παίρνει αντικαταθλιπτικά. Πέρυσι η Ελλάδα κατανάλωσε 20 εκατομμύρια κουτιά αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Είναι τα επίσημα στοιχεία.
χρειάζονται μαιευτήρες ψυχής. Καλή υγεία σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.